Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, καλλιτέχνες και εθελοντές προετοιμάζονται για να γεμίσει κάθε γωνιά της Κομοτηνής με ήχους, χρώματα και εύθυμες νότες και για το μελλοντικότερο θεσμό, την Πανευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής. Σε 6 σημεία της πόλης θα αναπτυχθούν το διήμερο 20 με 21 Ιουνίου οι μουσικές εκδηλώσεις. Η ΔΚΠΑΚ διοργανώνει την Πανευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, έχοντας 6 μουσικές σκηνές. Η πρώτη θα γίνει στις 20 του μηνός, το βράδυ στις 8.30 ώρα, στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου εκεί σε συνεργασία με το ΔΙΟ και τον Ροταριανό Όμιλο θα γίνει η εκδήλωση με 2 κιθάρες, ένα σαξόφωνο και μία φωνή. Οι φετινές εκδηλώσεις αποτυπώνουν ένα ουσιαστικό μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας και συνεργασίας σε μια περίοδο εξαιρετικών δυσκολιών για τη χώρα μας. Την επόμενη ανήμερα, δηλαδή της ημέρας της γιορτής, έχουμε στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής από τις 7 η ώρα το απόγευμα τους Alternative Yankees, είναι hard rock μουσική, είναι νέα παιδιά, δικά μας παιδιά από την Κομοτηνή, και τους Swinging Nice. Ξεκινάμε από τις 9 η ώρα, τις 7 η ώρα, και πιστεύω ότι θα πάει ως αργά το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Εκκλησιαστικού Μουσείου, όπως κάθε χρόνο, θα είναι ο Χρήστος ο Χατζόπουλος με την Σοφία την κόρη του, όπου θα είναι μια μυσταγωγία των αισθήσεων, όπως το χαρακτηρίζουμε, και θα έχουμε παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Σχήματα, χοροδίες και ορχήστρες, μουσικοί και εθελοντές ενώθηκαν αφιλοκερδώς για να αλλάξουν τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Από την Κομοτηνή, το Δημότυχο, το Σουφλί και την Ορεστιάδα, το Λουτράκι, την Ξάνθη και το Βόλο, μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και τα Χανιά, μουσικές και ευρύτερα καλλιτεχνικές δημιουργίες ενώνονται και διασταυρώνονται, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στη συνέχεια, στην πλατεία που είναι Βασιλέως Παύλου, εκεί στο Μαρόνιο, κάτω στη γωνία, θα υπάρχει ένα σχήμα με τη Μαρία Τιμουρατίδου, τον Γιάννη τον Καλαουζίδη και τον Δημήτρη τον Μορφόπουλο, όπου θα έχουμε έντεχνο ελληνικό τραγούδι και ξένο. Αυτή η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Και στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, θα είναι οι Λαλιτάδες της Ροδόπης με τον Νίκο τον Βερβερίδη και την Έλενα τη Βασιλιάδου, όπου θα παρουσιαστούν σμυρναϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Θα είναι ένα όμορφο βράδυ επίσης για όλο τον κόσμο, ξεκινώντας στις 9.30 ώρα το βράδυ και μετά.